Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε στο θέμα του Brexit, που αφορά Έλληνες, Κύπριους και λοιπούς Ευρωπαίους μετανάστες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο συνεργάτης μας, Βασίλης Φαναχή, φιλοξένησε στο στούντιο του σταθμού μας τον κεκεκριμένο Έλληνα δικηγόρο, κύριο Ιωάννη Καραμαρία, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν Ευρωπαίους και όχι μόνο, τους πολίτες σχετικά με το Brexit και στις διαδικασίες που χρειάζεται να προβούν για να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στη Βρετανία, να μπορούν να εργαστούν νόμιμα και να δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από αυτή την επίκαιρη συνέντευξη που αφορά όλους μας. Να έρθουμε στα δικηγορικά. Βεβαίως. Έτσι. Είναι κάποια θέματα τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα ενδιαφέρουν πιο πολύ τους τηλεθεατές μας. Βεβαίως. Και είναι το καυτό θέμα του Brexit, το οποίο εφαρμόζεται σιγά σιγά. Δηλαδή οι τηλεθεατές μας και ο κόσμος αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα λόγω της εξέλιξης των πραγμάτων, δεν δικαιούνται ή δικαιούνται κάποια πράγματα ή κάποιοι δεν τα κατάφεραν να παραμείνουν. Τώρα, πώς αυτοί που ίσως να μην έχουν καταφέρει ακόμα να παραμείνουν εδώ, γιατί είχαν έρθει ίσως αργότερα, δεν ήξεραν τους κανονισμούς και δεν έκαναν αιτήσεις, τι πρέπει να κάνουν, ναι, να οι σας οποίοι πω. Ανησυχούν. Να σας πω. Ναι. Να το δούμε, ας πούμε, στο πρώτο επίπεδο, σχετικά, ας πούμε, με την νομοθεσία η οποία πέρασε, δηλαδή τα λεγόμενα EU Appendix Rules, έτσι λέγονται αυτά, τα οποία εισήχθησαν σε ένα πειραματικό στάδιο στην αρχή τον Αύγουστο του 2018, πειραματικά σε κάποια περιοχή, στο Λάνκασιρ στην αρχή. Ναι. Μετά επεκτάθηκαν, ας πούμε, σε όλους αυτούς που ασχολούνται με τα επαγγέλματα υγείας μέχρι το 2018. Και στη συνέχεια, πάλι με την Τερέζα Μέη Πρωθυπουργό, ουσιαστικά, ας πούμε, μπήκανε. Και για πρώτη φορά δόθηκε και επίσημα πλέον το δικαίωμα σε Ευρωπαίους πολίτες να κάνουν αίτηση να αποκτήσουν το λεγόμενο pre-settled, για όσους δηλαδή ζούσαν εδώ λιγότερο από 5 χρόνια. Μάλιστα. Ή settled status, ναι, όσοι δηλαδή είχαν αποδείξει ότι είχαν 5 συνεχόμενα χρόνια που ζούσαν εδώ. Αχα. Και για κάθε ένα από αυτά τα 5 χρόνια τουλάχιστον, ας πούμε, ζούσαν εδώ 6 μήνες και 3 μέρες, 183 έπρεπε μέρες. Έπρεπε να κλείσουν τα 5 χρόνια όμως. Ναι, για settled. Μάλιστα. Ήταν όπως ήταν πιο παλιά το λεγόμενο permanent. Μάλιστα. Με την παλαιότερη νομοθεσία, όταν ακόμα η Βρετανία ήταν πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Λοιπόν, αυτή η νομοθεσία εισήχθη το Μάρτιο του 2019. Okay. Βέβαια, έγιναν, ας πούμε, και κάποια βήματα μετά. Ουσιαστικά, ας πούμε, το Brexit επικυρώθηκε, ας πούμε, δηλαδή και από τη Βρετανία, εδώ και από το Βρετανικό Κοινοβούλιο με νόμο, αλλά και από όλα τα ευρωπαϊκά όργανα, δηλαδή και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Κομισιόν, αλλά και από τη Σύνοδο των Αρχικών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα τέλη Ιανουαρίου του 2020. Και δόθηκε, ας πούμε, μετά η δυνατότητα. Δηλαδή, δόθηκε ένα μεταβατικό στάδιο 11 μηνών. Ναι. Δηλαδή, ορίστηκε ότι, ας πούμε, η Βρετανία ουσιαστικά θα έμπαινε στο Brexit την 31η Δεκεμβρίου 2020, μετά την 11η, ας πούμε, βραδινή. Okay. Μετά δηλαδή τις 11 p.m. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, αλλά σε όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή από το Μάρτιο του 2019, από τις 30 Μαρτίου, και μέχρι ουσιαστικά και τις 30 Ιουνίου του 2021, δηλαδή και άλλους 6 μήνες αφού η Βρετανία είχε φύγει από το Brexit, δόθηκε η ευκαιρία σε όσους Ευρωπαίους ήταν εδώ και μπορούσαν να αποδείξουν ότι είχαν κατοικία, έστω και για μια μέρα, μπορούσαν να το αποδείξουν με στοιχεία, ξέρω εγώ, με utility bills. Ναι, ναι. Να κάνουν αίτηση και να πάρουν το pre-settled, ηλεκτρονική, και αυτοί που είχαν 5 χρόνια συνεχούς, ας πούμε, διαμονής εδώ, να κάνουν την αίτηση για να πάρουν το settled. Μάλιστα. Και μάλιστα να σας πω, υπήρχε και η εξής λεπτομέρεια, η οποία, ας πούμε, ουσιαστικά εφαρμόστηκε και λόγω των γεγονότων του COVID. Τότε δηλαδή πολλοί Έλληνες, ας πούμε, δηλαδή θέλησαν και πήγαν πίσω. Βέβαια ήταν επιλογή τους, βέβαια με βάση, ας πούμε, τον Βρετανικό νόμο δεν έπρεπε ακριβώς να γίνει έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, νομικά ήταν λάθος αυτή η κίνηση, αλλά ήταν τέλος πάντων επιλογή τους. Αλλά πάλι δόθηκε η δυνατότητα, για παράδειγμα, αν κάποιος, ας πούμε, μπορούσε να αποδείξει ότι πριν τις 31 Δεκεμβρίου του 20 ήταν εδώ. Είχε έρθει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, στις 10 Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Με το εισιτήριο. Είχε μείνει, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο εδώ. Ναι. Πλήρωσε με τη δική του την κάρτα. Okay. Επισκέφτηκε κάποιο γιατρό, ξέρω εγώ, που μπορούσε να επιβεβαιώσει την επίσκεψη. Και στη συνέχεια έφυγε μετά από 3 μέρες, 13 Δεκεμβρίου, για Ελλάδα. Είχε το δικαίωμα, δηλαδή κατοχύρωσε δικαίωμα, ας πούμε, για pre-settled. Επειδή βρέθηκε εδώ, ναι, και μπορούσε, μάλιστα, να το αποδείξει. Και μπορούσε να κάνει την αίτηση και 6 μήνες πιο μετά, δηλαδή 13 Μαΐου του 2021, και να πάρει το pre-settled. Okay. Και έτσι, ας πούμε, πολλοί Έλληνες, ας πούμε, αλλά και Ευρωπαίοι, πιστεύω, να πάρουν, τα καταφέραν, ας πούμε, και το πήραν. Όπως και με το settled.
ουσιαστικά αποτέλεσε την προέκταση. Ναι. Δηλαδή είναι νομικό άλμα. Ακριβώς των 5 ετών, αλλά με το προηγούμενο το σύστημα, με το permanent. Ναι, ναι, ναι. Παλιά με το permanent κάποιος μπορούσε να απουσιάσει 2 χρόνια. Τώρα, ναι, τώρα... όποιος έχει το settled, ή έχοντας απουσιάσει 5 χρόνια, αλλά έχοντας κατοχυρώσει 5 ετία εδώ, δηλαδή 5 ετή διαμονή, μπορεί να κάνει την αίτηση για το settled. Πάλι έτσι μπόρεσαν πολλοί και αρκετοί, δεν ξέρω ακριβώς τώρα το ποσοστό, και, που είχαν κατοχυρώσει 5 ετία και δεν βρίσκονταν εδώ μέχρι, πριν τις 30 Ιουνίου του 2021, να πάρουν το settled. Ναι, ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα τι έγινε. Η κυβέρνηση, ήδη μέχρι τις 30 Ιουνίου περίπου του 2021, περίπου 3 εκατομμύρια, ίσως και παραπάνω εκατομμύρια Ευρωπαίοι, αλλά και μέλη οικογενειών Ευρωπαίων, που μπορεί να ήταν είτε Ευρωπαίοι είτε μη Ευρωπαίοι. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας Γερμανός ήταν, ξέρω εγώ, παντρεμένος με μια Μεξικάνα. Μάλιστα. Είχε το δικαίωμα να την τραβήξει σαν μέλος οικογένειας, και μην ήταν από χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να την εντάξει, σε αυτό το νομικό πλαίσιο. Να κάνει την αίτηση, δηλαδή, με βάση τα EU Appendix Rules. Τι έγινε τότε στην περίπτωση αυτή. Η κυβέρνηση έδωσε, παράταση και για όσους δεν προλάβανε για κάποιους λόγους να κάνουν την αίτηση πριν τις 30 Ιουνίου, τους έδωσε το δικαίωμα να κάνουν την αίτηση αυτή και μετά τις 30 Ιουνίου. Έτσι. Και ο κανονισμός είναι ακόμα και τώρα σε εφαρμογή. Εγώ αυτή τη στιγμή είχα πελάτες, στο... Μέχρι πότε θα πάει αυτό. Αυτό τώρα συνεχίζεται στο Δυναικές αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ουσιαστικά, υπήρξαν guidances από το home office. Βγήκε ένα guidance τότε αμέσως 1η Ιουλίου, το οποίο ουσιαστικά επαναλήφθηκε πάλι. Δηλαδή, έδινε κάποιες ουσιαστικά δυνατότητες αυτούς να κάνουν την αίτηση, και αυτό το guidance ανανεώθηκε, αλλά πάλι με τις ίδιες προϋποθέσεις. Ανανεώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Και ξανά τώρα πάλι, πολύ το πιο πρόσφατο, στις 13 Απριλίου τώρα φέτος. Πιστεύετε ότι ο λόγος που δίνουν αυτό το δικαίωμα στους ενδιαφερόμενους είναι γιατί πολύ πιθανόν, αυτό πιστεύω εγώ, μπορεί αυτοί οι επαγγελματίες να εργάζονται σε κάποιες εταιρείες και για να μην χάσουν τη δουλειά τους ή να μην χάσει η εταιρεία τον υπάλληλο, δίνεται ευκαιρία να κάνουν αίτηση για να παραμείνουν. Ακριβώς, πιστεύω αυτός είναι ο λόγος. Είναι αυτός. Απλώς θα σας πω το εξής. Να κρατήσουν το προσωπικό. Εδώ να σας πω τώρα, δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος να αιτιολογήσει τώρα, δηλαδή τι δυνατότητες έδωσε το home office με βάση το guidance, το οποίο εξέδωσε. Πώς μπορεί να το αιτιολογήσει νομικά όταν κάνει την αίτηση. Πρέπει να έχει δουλειά, πρέπει να έχει. Για παράδειγμα, να σας πω, δηλαδή, υπάρχει μια λίστα η οποία δεν είναι και exhaustive κιόλας. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να επικαλεστεί, δηλαδή είναι πολλές οι αιτίες, μπορεί να επικαλεστεί όμως και μια άλλη αιτία, που δεν έχει σχέση με αυτές. Ναι, αρκεί να μπορέσει να την τεκμηριώσει και να τη δικαιολογήσει με τα αντίστοιχα στοιχεία. Έστω και μία από αυτές. Να σας πω κάποια παραδείγματα. Για παράδειγμα, ένας είχε το permanent residence με το παλιό καθεστώς, αυτή την παλιά μπλε κάρτα. Με βάση όταν η Αγγλία ήταν ακόμα πλήρες μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλώς θεώρησε ότι είχε τακτοποιηθεί πλέον, δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα άλλο, και απλώς δεν ήξερε ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2021 έπρεπε αυτό να το μετατρέψει, να κάνει έτσι να το μετατρέψει σε settled. Είχα μια τέτοια εγώ περίπτωση. Και η οποία, εντάξει, κάναμε την αίτηση από το εξωτερικό και πέτυχε. Δεν μπορώ τώρα να πω ονόματα, αλλά αυτό έγινε. Ή θύματα, ξέρω εγώ, που υπάρχουν πολλά, κυρίως σε μη Ευρωπαίους, μέλη οικογενειών Ευρωπαίων, ξέρω εγώ, σε Ανατολικό Ευρωπαίους, για παράδειγμα. Θα υπάρχουν θύματα of domestic violence, τα οποία ουσιαστικά ήταν αποκλεισμένα λόγω της κατάστασής του, δεν είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες του home office και να κάνουν, για παράδειγμα, αυτή την αίτηση. Ή ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Φοιτητές, για παράδειγμα, οι οποίοι υποτίθεται ότι εκείνη την περίοδο είχαν εξεταστική περίοδο, έπρεπε να διαβάσουν πολύ και το αντιλήφθηκαν, γιατί ο Ιούνιος μήνας είναι και ο μήνας των εξετάσεων, και το αντιλήφθηκαν αμέσως μετά. Τους δόθηκε αυτή η ευκαιρία να το κάνουν. Κάποιοι οι οποίοι είχαν αποκλειστεί λόγω COVID, είχαν αρρωστήσει και δεν μπορούσαν να το μάθουν. Μάλιστα. Ή κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, που ήταν τελείως μόνοι τους εδώ και δεν είχαν πρόσβαση στα μέσα τεχνολογίας, τα καινούργια. Υπάρχουν λοιπόν πολλές αιτίες. Πολλές οι οποίες δεν είναι και exhausted. Δηλαδή μπορεί εκτός από αυτές κάποιος να επικαλεστεί και μία άλλη ακόμα και να τη δικαιολογήσει όταν κάνει την ηλεκτρονική. Επομένως, για να δώσουμε έτσι τη σωστή απάντηση, η Μεγάλη Βρετανία επιθυμεί και θέλει να έχει κόσμο, άνθρωπους οι οποίοι έρχονται από άλλες χώρες, ευρωπαϊκές ή οτιδήποτε άλλες χώρες, που όμως να δικαιολογούν την παρουσία τους εδώ και να είναι χρήσιμοι στην κοινωνία. Ναι, βεβαίως, γιατί κοιτάξτε... δόθηκε βέβαια η δυνατότητα σε όσους έρχονται εδώ για πρώτη φορά μετά την πρώτη του 2021 ή δεν μπόρεσαν να κατοχυρώσουν την θέση τους εδώ με το settled, το pre-settled, να έρθουν με άδεια εργασίας εδώ. Mm-hmm. Αφού βεβαίως έπαιρναν ένα συμβόλαιο εργασίας από κάποιον εργοδότη εδώ, ο οποίος είχε license, είχε την άδεια από το home office. Ναι, 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 ναι. Αλλά αυτή η άδεια στην πραγματικότητα είναι...
ουσιαστικά θέτει πολλές προϋποθέσεις και όσον αφορά ας πούμε, τα μισθολογικά όρια και όσον αφορά ας πούμε, τα χρήματα που πρέπει να βάλει κάποιος ουσιαστικά 30 μέρες πιο μπροστά πριν έρθει. Ναι, ναι, ναι. Και όσον αφορά ας πούμε, το παράβολο που πρέπει να πληρώσει στο home office, όπως επίσης ας πούμε, και για το NHS, γιατί υπάρχει ένα immigration health surcharge, όπως λέγεται. Mm-hmm. Οπότε χώρια, ας πούμε, αν κάποιος χρειαστεί να βάλει και δικηγόρο εκεί που τα δικηγορικά έξοδα είναι μεγάλα. Οπότε, ναι, ας πούμε, για να μην δημιουργηθούν ας πούμε, αυτά τα κενά και επειδή ας πούμε, παρά πολλοί Βρετανοί ψηφίσαν τον Brexit, εν τούτης, από ό,τι κατάλαβα, δεν είχαν την πρόθεση να βγουν αυτοί μπροστά να καλύψουν τα κενά τα οποία ας πούμε, να κάνουν εργασίες που τις έκαναν ας πούμε, Ευρωπαίοι και άλλοι μη Ευρωπαίοι. Ουσιαστικά, ναι, δηλαδή ας πούμε, δόθηκε ας πούμε, αυτή η δυνατότητα ας πούμε, σε όσους δεν πήραν το pre-settled, ας πούμε, δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία να κάνουν την αίτηση για να μπορέσουν να έρθουν εδώ και να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς. Περίπου με στατιστικές αυτή τη στιγμή 6 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή και Ευρωπαίοι και μέλη οικογενειών Ευρωπαίων, που μπορεί να είναι Ευρωπαίοι πολίτες ή και μη Ευρωπαίοι πολίτες, έκαναν χρήση αυτού του δικαιώματος και συνεχίζουν να την κάνουν και μετά τις 30 Ιουνίου του 2021. Mm-hmm. Για να αποκτήσουν pre-settled status. Okay. Αλλά εδώ υπάρχει μια όμως να τονίσω και κάτι. Ναι, ναι. Όσες όμως αιτήσεις γίνονται μετά τις 30 Ιουνίου του 2021, λέγονται πλέον late applications, δηλαδή ουσιαστικά αιτήσεις εκπρόθεσμες, καθυστερημένες, και ενώ κάποιος πληρούσε ας πούμε, τις προϋποθέσεις, αν έκανε αυτή την αίτηση μέχρι και τις 25 Ιουνίου, για παράδειγμα, πέρυσι, μπορούσε να πάρει μια απάντηση και τα είχε όλα τεκμηριωμένα, να πάρει μια απάντηση πλήρη μέσα σε μερικές μέρες ή εβδομάδες. Τώρα, ας πούμε, αυτό το βλέπω και από την εμπειρία μου εγώ, με αιτήσεις που κάνω, μπορεί να χρειαστεί τουλάχιστον 3-4 μήνες μέχρι να απαντηθεί. Έτσι, ε. Ναι. Τώρα πλέον δηλαδή και αυτοί αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο έτσι. Είναι, ναι. Ουσιαστικά έχουμε ένα δείγμα εδώ πώς πλέον ας πούμε, ενεργούν εδώ ας πούμε, στη μετα-Brexit εποχή. Ολόκληρη αυτή τη συνέντευξη θα σας την παρουσιάσουμε αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στην εκπομπή Πρόσωπα Faces με τον Βασίλη Παναγή.